Επανάληψη. Ωμέγα, γιώτα, ύψιλον. Καλημέρα! Είμαστε εδώ με το τερατάκι της αλφαβήτου για να θυμηθούμε τα γράμματα που έχουμε μάθει. Θυμάσαι αυτό εδώ που μοιάζει με το όμικρον αλλά δεν είναι. Είναι το ωμέγα. Θυμάσαι τι ήχο κάνει το ωμέγα κάνει ο... όπως και το όμικρον. Άκουσες? Πώς κάνει το ωμέγα? Ο, ο... Το όμικρον και το ωμέγα είναι στην ίδια ομάδα. Κάνουν και τα δύο ο... Θυμάσαι να έχουμε πει καμία λέξη που να αρχίζει από ωμέγα είχαμε πει όμως. Ο όμως αρχίζει από Μέγα Για να δούμε το επόμενο γράμμα. Θυμάσαι πώς το λέμε αυτό. Είναι το γιώτα. Και κάνει η... Το άκουσες? Η... Κάνει Ι. Και ξέρουμε καμία λέξη που να αρχίζει από Ι. Ι. Υπέας. Υπέας. Αυτός που καβαλάει το άλογο. Λέγεται Υπέας. Και η λέξη αυτή γράφεται με Ι. Υπέας. Ι... Α, να και το Υ. Και αυτό ακούγεται ίδιο. Ακούγεται Ι Ι Το άκουσες! Ι Δηλαδή έχουμε τρία Ι το ήτα όπως ο ήλιος το γιότα, όπως ο υπέας και το ύψιλον Δεν έχουμε βρει λέξη να αρχίζει από το ύψιλον Να μία! Ο ύπνο αρχίζει από ύψιλον. Η ύπνο με ύψιλον. Είμαστε έτοιμοι να ψαρέψουμε. Για να δούμε τι θα βγάλει από τη σούπα με τα γράμματα το τερατάκι της αλφαβήτου. Α, ποιο έβγαλε, ποιο είναι αυτό το μπαστούνάκι. Είναι το γιώτα. Και κάνει... Y και θυμάσαι ποια λέξη ξεκινάει από γιώτα; Ο υπέας, ο υπέας ξεκινάει από γιώτα. Για να δούμε τι θα βγάλει από τη σούπα το τερατάκι; Έβγαλε το ωμέγα, ομέγα. Ποιον ήρθε κάνει; Κάνει ο και ποια λέξη είπαμε αρχίζει από ωμέγα όμως, όμως αρχίζει από Ω. Και το τερατάκι συνεχίζει να ψαρεύει και μας βγάζει το ύψιλον, το οποίο κάνει, πώς είναι ο ήχος του, η κάνει η κι αυτό. Και ποια λέξη είπαμε αρχίζει από ύψιλον, ο ύπνος. Υπνός με Υ. Πάρα πολύ ωραία. Το τεράτακι είναι πολύ χαρούμενο και εγώ το ίδιο.